Η απόκτηση ενός ή και περισσότερων παιδιών είναι όνειρο και στόχο ζωής για τα περισσότερα νέα ζευγάρια που αποφασίζουν να ξεκινήσουν την οικογένειά τους. Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω του τρόπου ζωής και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων, πολλά από αυτά τα ζευγάρια καθυστερούν να υλοποιήσουν το στόχο τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα προβλήματα γονιμότητας. Μπορεί βέβαια η επιστήμη να μην έχει ακόμη σαφείς απαντήσεις σε αυτό το καυτό σύγχρονο πρόβλημα, ωστόσο ο χώρος της εργαστηριακής ανδρολογίας, με τη ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζει, είναι σε θέση να αναλύσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να προτείνει εξειδικευμένα λύσεις, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες του πελαργού να επισκεφτεί τους υποψήφιους γονείς. Η υπογονιμότητα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπα χιλιάδες ζευγάρια σε όλη τη χώρα αλλά και παγκοσμίως. Ζευγάρια σε αναπαραγωγική ηλικία. Η επιστήμη πάντως σήμερα ευτυχώς είναι σε θέση να δείξει την σωστή οδό αντιμετώπισης του προβλήματος. Αλλά όπως φαντάζομαι και θα μας πει η βιολόγος αναπαραγωγής Ευδοσία Ζεγκινιάδου, καλησπέρα σας καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενείτε. Να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επιστήμη είναι σε θέση ακόμη και να προτείνει λύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι. Ο χώρος της αναπαραγωγής έχει πλέον πολλά να προσφέρει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και κάποιοι από αυτούς εύκολοι, ώστε το ζευγάρι να αποκτήσει το παιδί που ποθεί. Καταρχάς, μιλάμε για υπογονιμότητα. Ένας ιατρικός όρος έχει μπει στη ζωή μας, τον ακούμε. Πολλοί θεωρούμε λίγο μακριά από μένα και όπου και να είναι. Τι σημαίνει υπογονιμότητα? Υπογονιμότητα έχει ένα ζευγάρι όταν μετά από ένα χρόνο προσπαθειών δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Είναι, όπως είπατε, μία πάθηση των καιρών. Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει με δύο λόγους. Πρώτον, τώρα έχουμε λύσεις. Οπότε τώρα τα ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδί θα προσπαθήσουν να βρουν τη λύση γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν τρόποι. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι κοινωνικός. Κάποτε η γυναίκα παντρευόταν στα 20, μέχρι τα 25 είχε κάνει τα παιδιά της και είχε τελειώσει. Τώρα ξεκινάει η γυναίκα τις σπουδές. Θέλει να ξεκινήσει την καριέρα της, μέχρι να αποφασίσει να ερωτευτεί και να διαλέξει αυτόν που θα πάρει, έχει φτάσει χαλαρά τα 35. Εκεί μπαίνει η υπογονιμότητα στη μέση. Γιατί ξέρουμε ότι μετά τα 35, τα όρια της γυναίκας δεν θα είναι τόσο ευκίνητα όσο ήταν στα 20. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο. Μπορούμε να το οριοθετήσουμε αυτό? Έχουμε νούμερα, υπάρχουν έρευνες, τι λένε? Ναι. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα συχνό, ξέρουμε όμως σίγουρα ότι ένα στα πέντε ζευγάρια, και αυτά είναι παγκόσμια δεδομένα, ένα στα πέντε ζευγάρια θα δυσκολευτούν. Ισχύει και στην Ελλάδα το ένα στα πέντε, αυτό το ένα στα πέντε? Ναι, έτσι. Τα ποσοστά είναι παγκόσμια. Σύμφωνα με αυτά που μόλις μας έχετε πει, τα πολύ ενδιαφέροντα, αντιλαμβάνομαι ότι σε περίπτωση που ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας, επιβάλλεται, να το πω έτσι, επιβάλλεται να εξεταστεί και ο άντρας. Βέβαια. Και συνήθως ελέγχουν μόνο τη γυναίκα. Συνήθως. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι ελέγχουν μόνο τη γυναίκα και τον άντρα τον ξεχνάνε τελείως. Γι' αυτό και το μότο μου είναι «Μην ξεχνάτε τον άντρα». Είναι το μισό παιδί. Γιατί βλέπουμε περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα ζούμε ζευγάρια, στα οποία η γυναίκα έχει κάνει όλους τους ελέγχους και για το σύζυγο δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό δυσκολεύει τις πιθανότητες ή δυσκολεύει την σωστή επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου. Για ποιο λόγο ένας άντρας, ενώ υπάρχει πρόβλημα με τη σύζυγό του, δεν μπαίνει στη διαδικασία, δεν του λέει ο γιατρός, κάνει την εξέταση? Έχει να κάνει και με την καθοδήγηση, σε ορισμένες περιπτώσεις. Παλιά είχε και πάρα πολύ να κάνει με την άρνηση που είχε ο άντρας. Έλα τώρα, εδώ είμαι μια χαρά, εσύ φταίς. Αυτό όμως νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όταν το ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει παιδί, το έχω ζήσει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορούν να κάνουν παιδί, πρώτα έρχεται ο άντρας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολες οι εξετάσεις για τη διάγνωση της ανδρικής γονιμότητας. Κάνει λοιπόν ο άντρας το δικό του κομμάτι, το οποίο σαν αρχικό στάδιο είναι εύκολο, γρήγορο, φτηνό. Μετά κάνει η σύζυγος τα δικά της και μετά, αν χρειαστεί, θα ξαναέρθει ο σύζυγος για να προχωρήσει πιο βαθιά. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να ρωτήσω ποια είναι η εξέταση που πρέπει να κάνει ένας άντρας ο οποίος υποπτεύεται ότι είναι θύμα υπογονιμότητας. Το πρώτο βήμα για τον έλεγχο της ανδρικής γονιμότητας είναι το σπερμοδιάγραμμα. Και το σπερμοδιάγραμμα θα μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Εκεί θα δούμε αν υπάρχουν σπερματοζωάρια, πόσα είναι, πώς κινούνται, αν έχουν καλή μορφολογία, δηλαδή
αν είναι σωστά φτιαγμένο ώστε να μπορέσουν να μπουν στο Άριο και αυτό αποτελεί μια πάρα πολύ καλή αρχή. Βέβαια, για να φτάσει ένας άντρας να κάνει το σπερμοδιάγραμμα, πρέπει πρώτα να του δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Για να κάνει λοιπόν ένας άντρας ένα σπερμοδιάγραμμα, πρέπει να τηρήσει κάποιους κανόνες. Μπορεί, αν θέλει καταρχάς, να ετοιμάσει το δείγμα του σπέρματος από το σπίτι του και να μας το φέρει. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος. Ο άνθρωπος είναι στο περιβάλλον του, έχει τη σύζυγο παρέα και σαφώς η συλλογή του δείγματος είναι πάρα πολύ εύκολη. Βέβαια, για κάποιον που μένει μακριά, μπορεί να έρθει και στο εργαστήριο. Υπάρχει ειδικός χώρος, ήσυχος, άνετος και μια χαρά μπορεί και εδώ να ετοιμάσει το δείγμα. Ένας άντρας ο οποίος θα σας φέρει το δείγμα του σπέρματος εδώ πέρα, πρέπει να ξέρει κάτι ως προς το πλαίσιο από το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει για να φέρει το δείγμα στο ιατρείο? Πολύ καλή ερώτηση. Βάσει των οδηγιών που έχουμε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μπορεί μέχρι και μία ώρα να κάνει για να έρθει το δείγμα στα χέρια μου. Μέχρι και μία ώρα. Έχει επικρατήσει το 20 λεπτό και δεν μπορώ να καταλάβω ούτε από πού ξεκίνησε. Φυσικά δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση γι' αυτό. Τρέχει λοιπόν ο κόσμος σε 20 λεπτά να φέρει το δείγμα στο εργαστήριο, χωρίς να υπάρχει λόγος. Μία ώρα. Μία ώρα. Βέβαια, αν θέλει να γίνει σωστά η δουλειά μας, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να προσέξει ο ενδιαφερόμενος, να συλλέξει όλο τον όγκο του δείγματος, να μην χάσει την πρώτη σταγόνα, να μην είχε πυρετό τις τελευταίες εβδομάδες και να το φέρει στα χέρια μας σε καλή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία παίζει ρόλο, δηλαδή η εξωτερική θερμοκρασία, ενώ για κάποιον άνθρωπο που θέλει να φέρει το δείγμα, παίζει ρόλο? Αυτό που μας χαλάει το δείγμα και συγκεκριμένα την κινητικότητα είναι το κρύο. Και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρέπει να είναι κρύο. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι λογική σκέψη, αλλά δεν μας εξυπηρετεί. Άρα, θερμοκρασία κανονική, έτσι. Και αν... Θέλουμε ζέστη. Και με το σπερμοδιάγραμμα, από το σπερμοδιάγραμμα θα πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Αν με μία πρώτη εξέταση δεν έχουμε καλά αποτελέσματα για τον ενδιαφερόμενο, προτείνεται να ξαναγίνει κάποια εξέταση? Το ρωτάω γιατί πολλοί κόσμος, αν έχει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε εξέταση, απογοητεύεται εύκολα. Το δείγμα του σπέρματος είναι ένα ιδιαίτερο βιολογικό υλικό. Και όπως θέλει εξειδικευμένο κέντρο για να δώσει το αποτέλεσμα, έτσι θέλει και εξειδικευμένο γιατρό για να αξιολογήσει το χαρτί που έχει μπροστά του. Αν έρθει κάποιος και στο πρώτο σπερμοδιάγραμμα μας δώσει καλούς αριθμούς, τελειώνει εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Εάν όμως το δείγμα δεν μας αρέσει, τότε θα το ζητήσουμε, είναι έως και επιβεβλημένο, όχι απλώς θα το ζητήσουμε, να έρθει να κάνει μια δεύτερη εξέταση μετά από κάνα μήνα. Σε δεύτερο χρόνο, όχι κοντά στην πρώτη εξέταση. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διακύμανση στον ίδιο άνθρωπο. Κάνεις 5 σπερμοδιαγράμματα, μπορεί να πάρεις 5 διαφορετικές τιμές. Και αυτές μπορεί να είναι σε ένα μικρό εύρος, μπορεί όμως να είναι και με μεγάλη απόκληση η μία από την άλλη. Α, υπάρχουν, παίζουν τόσο πολύ οι τιμές. Πολύ μεγάλη απόκληση. Εάν λοιπόν στην πρώτη εξέταση είσαι κάπου στη μέση και πιο κάτω, λέμε οκ, okay, ας το δούμε και μια δεύτερη φορά για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν το τύχαμε απλά σε μια κακιά μέρα, γιατί και αυτό υπάρχει σαν πιθανότητα. Εξειδικευμένα κέντρα είπατε. Είμαστε σε καλό επίπεδο στην Ελλάδα? Θα μπορούσαμε να είμαστε και σε καλύτερο, θεωρώ. Και το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Κάνουν πολλές φορές 5 σπερμοδιαγράμματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και εκεί αρχίζει το ζευγάρι και μπερδεύεται. Και εκεί μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Και ναι, υπάρχει διακύμανση. Ναι, ο ίδιος άντρας δεν παράγει την ίδια ποιότητα σπέρματος από φορά σε φορά. Αλλά αν πας σε ένα αρμόδιο κέντρο, το αποτέλεσμα που θα πάρεις δεν θα διαφέρει από τα προηγούμενα λόγω της διακύμανσης. Θα διαφέρει λόγω κακής εργαστηριακής πρακτικής. Και σε αυτό το σημείο έχουμε πολύ περιθώριο για βελτίωση, νομίζω. Η αισθητική δυσλειτουργία μπορεί να σχετίζεται με την υπογονιμότητα? Όχι. Δεν έχει καμία σχέση η αισθητική λειτουργία με τη γονιμοποιητική ικανότητα σε ένα δείγμα σπέρματος. Την γονιμότητα μπορεί να την επηρεάσει η διατροφή, η καλή είτε η κακή? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό. Υπήρχαν στη βιβλιογραφία αναφορές τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να υπάρχουν για το πώς διάφορες ουσίες μπορούν να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν την ποιότητα του σπέρματος. Θυμάμαι, είχε γίνει μεγάλος ντόρος με τα φυτοϊστρογόνα πριν από χρόνια και κόψαν όλοι τα ρεβίδια και τις φακές. Δεν χρειάζεται τέτοια υπερβολή. Το πολύ αλκοόλ ή το τσιγάρο μπορεί να επηρεάσει. Για το τσιγάρο ξέρουμε σίγουρα ότι επηρεάζει τους μοριακούς μηχανισμούς. Από εκεί και πέρα, αρνητική επίδραση σίγουρα έχουν κάποιες ουσίες
απαγορευμένες. Θα μπορούσε η ακτινοβολία για ανθρώπους που εκτίθενται σε υψηλές ποσότητες ακτινοβολίας ή σε χημικά, λόγω δουλειάς ίσως. Τα φυτοφάρμακα, αν δεν προστατεύονται, σε χημικές βιομηχανίες. Αλλά αν προστατευτεί κανείς, νομίζω ότι ούτε αυτά θα ήταν πρόβλημα. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο το έχετε συμβουλέψει, έχει ακολουθήσει πιστά όλες σας τις συμβουλές και τις δικές σας και του γιατρού και του γυναικολόγου. Έχει κάνει τα πάντα στο 100% όπως του τα έχετε πει. Θα αποκτήσει παιδί με βεβαιότητα, μπορείτε να το πείτε αυτό? Κανένας ποτέ δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό να ακολουθείς το ζευγάρι τα σωστά βήματα. Είναι πάρα πολύ σωστό να απευθυνθείς στα κατάλληλα άτομα για να βρει πιο εύκολα τη λύση που χρειάζεται. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η σύλληψη είναι ένα μαγικό φαινόμενο. Και σαν τέτοιο δεν καθορίζεται από τους ανθρώπινους δικούς μας κανόνες. Έχουμε ζήσει ιστορίες που θα ήταν απίστευτες διαφορετικά. Ξέρουμε ζευγάρια να έχουν κάνει 5 και 10 εξωσωματικές αποτυχημένες και να κάνουν μετά φυσική σύλληψη στο σπίτι. Έχουμε δει πράγματα που λες, μα δεν γίνεται. Και όμως γίνεται. Είναι μαγικό φαινόμενο. Αυτό να μην το ξεχνάμε.